Καλησπέρα, 5η 27 Φεβρουαρίου 2020 και έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον vlog το οποίο ε, συμπτωματικά έρχεται από μια κοπέλα που έχει ακριβώς την ίδια ηλικία, 21 ετών, με την κοπέλα που μας έστειλε την πρωινή επιστολή. Ρωτάει η φίλη, υπάρχει αληθινή φιλία στις μέρες μας? Κυρία Θέκλα Πετρίδου, Α, γιατί και οι δύο 21 χρονες με λέτε κυρία Θέκλα Πετρίδου, <laughs> δεν είμαι καθηγήτρια, είμαι φιλική. Και το Θέκλα φτάνει, το κυρία Θέκλα, θα θα βάλει τον κύριο μπροστά. Ευχαριστώ όμω για την ευγένεια. Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη βοήθεια που μας προσφέρετε καθημερινά μέσα από τα βίντεο σας. Πραγματικά, εμένα προσωπικά βλέποντας κάποια από τα βίντεο σας στο YouTube, μου έχετε δώσει πολύ δύναμη και βοήθεια. Σε ευχαριστώ, αγάπη μου, και χαίρομαι να με χρήσετε. Είμαι μια κοπέλα 21 ετών και κατάγομαι από μια μικρή πόλη και σπουδάζω σε μια μεγαλύτερη. Φέτο, αποφάσισα να εγκατασταθώ μόνιμα στην πόλη που σπουδάζω, αφού είμαι στο τρίτο έτο. Τα δύο προηγούμενα χρόνια έμενα στην πόλη καταγωγή μου και πηγαίνω ερχόμουν. Σα στέλνω αυτή την επιστολή, διότι θα ήθελα να σα μιλήσω για ένα θέμα που με απασχολεί καιρό τώρα το οποίο έχει να κάνει με τις φιλίες. Τον τελευταίο καιρό, κυρίως από τότε που πέρασα στο πανεπιστήμιο, έχω χάσει αρκετές παρέες. Καλά κάνεις και τις ονομάζεις παρέες, γιατί οι πραγματικές φιλίες δεν χάνονται. Για παράδειγμα, στο πρώτο έτος ξαφνικά η κολλητή μου από το δημοτικό μου είπε ότι δεν θέλει να κάνουμε πλέον παρέα, επειδή την ενοχλούσε και καλά ότι της έλεγα συνέχεια να βγαίνουμε. Στην ουσία όμω είμαι σίγουρη ότι ζήλεψε επειδή έβγαλα περισσότερα μόρια από αυτήν στι πανελίνε και επειδή τότε είχα μια σχέση, ενώ αυτή όποιο αγόρι έβρισκε την άφηνε. Η κοπέλα ήταν συμφεροντολόγα, προερχόταν από μια όχι και τόσο καθώ πρέπει οικογένεια, εγώ όμω την αγαπούσα και την ήθελα για φίλη μου. Δεν μ' αρέσει εδώ που γράφει ότι προερχόταν από μια όχι και τόσο καθώ πρέπει οικογένεια, δεν είναι καλή ιδέα να κρίνουμε του άλλου. Με βάση την οικογένεια του, ειδικά εδώ στο κανάλι, έχουμε δει πολλέ φορέ παιδιά διαμάντια που βγαίνουν από οικογένειε που δεν είναι καθόλου καθώ πρέπει, όχι, όχι και τόσο καθώ πρέπει. Το συμφεροντολόγα, για να το λε, κάτι θα έχει δει. Τώρα, α, όταν βγαίνατε, αυτή είχε χρήματα για να βγείτε. Εντάξει, κάνουν και λίγο το δικηγόρο του διαβόλου εδώ πέρα. Μήπω δεν είχε χρήματα και ντρεπόταν να πει Δεν έχω χρήματα για να βγούμε, Δεν ξέρω. Ε, εν τέλει η κοπέλα αυτή πέρασε σε ένα νησί πολύ μακριά από το σπίτι της και χαθήκαμε εντελώς. Πάντως αυτό το λέω γενικά ότι ε, το οικονομικό είναι ένα θέμα που δύσκολα συζητιέται σε μια φιλία, δύσκολα θα πεις στη φίλη σου ναι θα ήθελα πολύ να πάμε στον παράκι εκείνο που θες να πάμε αλλά δεν έχω χρήματα για να πληρώσω τον ποτό μου και γι' αυτό δυσκολεύομαι να έρθω. Δεν ξέρω τι μπορεί να συνέβη και. Τώρα αυτό που λες όποιο αγόρι... Ε, έβρισκε, την άφηνε, ο τρόπος με τον οποίο το γράφεις είναι έτσι λίγο υποτιμητικό. Έβρισκε αυτή τα αγόρια και την άφηνε, ενώ εσύ είχε μια σχέση. Δεν ξέρω, συγγνώμη που, που σχολιάζω αυτά που γράφεις ε, με τέτοιο τρόπο που ίσως να μην περίμενες, αλλά προσπαθώ να είμαι όσο πιο αντικειμενική γίνεται. Στις υποθέσεις που κάνω βεβαίω, γιατί δεν ξέρω την, κουβέντα όπως τη γνωρίζετε εσείς. Περνώντας τα χρόνια, οι μου μίκρεναν. Πέρσι είχαμε έρθει κοντά με μια κοπέλα που πηγαίναμε μαζί φροντιστήριο και σχολείο. Η κοπέλα αυτή πέρασε σε μια μακρινή πόλη και είχα πάει και εγώ να τη δω, μια φορά. Εννοεί ότι πηγαίνατε φροντιστήριο και σχολείο παλιότερα, όταν είσαστε στο Λύκειο. Ήταν χαμηλών τόνων κοπέλα, γλυκιά και ευγενική. Ωστόσο, καθώ έμενε εκεί, στην πόλη που σπούδαζε, γνώρισε ένα γείτονα τη, με αποτέλεσμα να τον ερωτευτεί χωρί ανταπόκριση και χωρί να έχουν σχέση. Μια μέρα η φίλη μου του μίλησε για μένα και του έδειξε φωτογραφίε μου και αυτό τη είπε ότι του άρεσα. Και ότι είμαι ωραία κοπέλα και να χωρίσω από το αγόρι που είχα τότε. Τι γαϊδούρη ήταν αυτό. Την άλλη μέρα η φίλη μου μου το είπε με δικαιολογία ότι τη το έλεγε και καλά για να ζηλέψει. Εν τω μεταξύ αυτό φασονόταν και με άλλε κοπέλε και τα, ταυτόχρονα και οι φίλοι μου ήταν ερωτευμένοι μαζί του, με αποτέλεσμα ένα βράδυ να ολοκληρώσουν και ήταν ο πρώτο τη. Αυτός όμως έφυγε από εκείνη την πόλη και αυτή δύο χρόνια μετά ακόμα να το ξεπεράσει. Αυτός όμως έφυγε από εκείνη την πόλη και αυτή δύο χρόνια μετά ακόμα να το ξεπεράσει. Το καλοκαίρι λοιπόν <coughs> κατέβηκε στην πόλη μας και εγώ ήμουν, χάλια ψυχολογική, ήμουν σε χάλια ψυχολογική κατάσταση γιατί είχα χωρίσει. Και αυτή το ίδιο επειδή έφυγε ο εντός αγωγικών φίλος της. Και ψιλοτσακωθήκαμε αλλά τα βρήκαμε αφού η λόγη ήταν ασήμαντη. Αυτή από τότε και σήμερα, μέχρι και σήμερα, είναι κολλημένη μαζί του. Εμένα όμως σταμάτησε να μου μιλάει στα ξαφνικά, χωρίς να τις έχω κάνει τίποτα πραγματικά. Η τελευταία φορά που βγήκαμε ήταν τα Χριστούγεννα και μου έλεγε πόσο όμορφη είναι. Από τότε δεν μου ξαναμίλησε ποτέ και εγώ στενοχωρήθηκα πάρα πολύ. Κοιτάξτε, επειδή είσαι μια όμορφη κοπέλα, είναι ξεκάθαρο ότι είσαι όμορφη και φανήσιμη και ελκυστική κοπέλα, ε, είμαι σίγουρη ότι δεν, δεν νιώθεις απειλή από τις άλλες γυναίκες. Αντιθέτως, οι φίλες σου, οι, οι, αυτές οι δύο φίλες για τις οποίες μας έχεις μιλήσει μέχρι τώρα, ε, είναι φυσιολογικό και στην ηλικία που βρίσκεστε αυτήν, που είστε ακόμη στην εφηβεία, να συγκρίνουν τον εαυτό τους μαζί σου και να νιώθουν μειονεκτικά που εσύ είσαι από αυτές. Θέλει πολύ μεγάλη αυτοεκτίμηση και πολύ μεγάλη πνευματικότητα ένας άνθρωπος να μπορεί να αποδεχτεί ότι οι φίλη του ή ο φίλος του μπορεί να έχει καλύτερη εξωτερική εμφάνιση από εκείνον με βάση τα κοινωνικά πρότυπα και να μην τον φθονεί, να μην τον ζηλεύει και να θέλει το καλό του. Ξέρεις τι θυμήθηκα τώρα, όταν ήμουνα 15 ετών έκανα παρέα με μια κοπέλα η οποία ε, ήταν από Ελλάδα και ζούσα στην Πάφο. Αυτή ήταν δύο χρόνια, νομίζω, μεγαλύτερα από μένα. Ήταν αυτή η 1, ήταν αυτή 16, ήμουν εγώ 15. Και μια μέρα είχαμε πάει βόλτα. Αυτή, εγώ και μια φίλη μου στην ηλικία μου, η οποία ε, ζούσε σε άλλη πόλη και είχε έρθει στη γιαγιά τη και βρεθήκαμε. Αυτή η άλλη φίλη μου, που ήταν στην ηλικία μου, ήταν μια εντυπωσιακή κοπέλα. Και είναι ακόμα. Πολύ εντυπωσιακή, πολύ όμορφη. Και βγήκαμε βόλτα. Μετά που βγήκαμε βόλτα. Πήγαμε στο σπίτι αυτής της, ε, της ελληνίδα. και ο πατέρας της, ο οποίος ήταν και μεγάλος σε ηλικία, της λέει «Δεν υπάρχει πρόβλημα να πηγαίνεις βόρτα με τη Θέκλα, με την άλλη όμως να μην πηγαίνεις γιατί είναι ωραίος από σένα. <laughs> <laughs> Το είπε μπροστά μου. Φυσικά είχε φύγει άλλη φίλη, η δικιά μου, η οποία ήταν κατά τη γνώμη του μπαμπά τη άλλη ήταν η ομορφότερη και τη είπε να μην βγαίνει βόλτα με, με ωραιότερε κοπέλε από σένα. Μα τη θέλει εντάξει να βγει. Όντω ήταν πολύ όμορφη και εκείνη η κοπέλα και δεν νομίζω ήταν και πιο όμορφη και από την άλλη την Κύπρια. Αλλά ο πατέρα τη τη έδωσε αυτή την συμβουλή. Εγώ θυμάμαι τώρα το είπα, δηλαδή κύριε Τάδε, εγώ είμαι ακίνδυνη. Και μου λέει και εσύ να μην βγαίνει με αυτήν. Εγώ προσωπικά δεν είχα τέτοια κολλήματα. Ποτέ. Θεωρούσα, χαιρόμουν να είναι όμορφε οι φίλε μου, χαίρομαι να είναι όμορφοι άλλοι άνθρωποι, και ήξερα πάντα ότι ο καθένα έχει την τύχη του και έχει τη μοίρα του, την οποία τη φτιάχνει. Όχι, την έχει, τη φτιάχνει. Ότι δεν χρειάζεται να είμαστε όλοι μοντέλα, ότι δεν χρειάζεται να έχουμε όλη την, την εμφάνιση την, που να είναι σύμφωνη με τα πρότυπα μορφιά τη κάθε εποχή και ότι ο κάθε άνθρωπο μπορεί στο κάτω-κάτω να καλλιεργήσει και την εσωτερική ομορφιά στο πάνω-πάνω, και στο κάτω-κάτω, η οποία είναι πιο σημαντική. Λοιπόν, εσύ δεν μπορεί να καταλάβει τον τρόπο σκέψη μια κοπέλα που νιώθει μειονεκτικά για την εμφάνιση τη, είτε λόγω του ότι δεν είναι ιδιαίτερα όμορφη, είτε λόγω του ότι έχει περισσότερα κιλά ή έχει λιγότερα κιλά, δεν ξέρω εγώ τι. Απ' την άλλη, όμω, είναι και αδικία για σένα, ενώ εσύ δεν σκέφτεσαι κακά για τι φίλε σου, Παρόλο που και για αυτέ τι δύο φίλε τι κατακρίνει ουσιαστικά. Την μια την κατακρίνει ότι είναι από μια οικογένεια η οποία δεν είναι και τόσο καθόλου πρέπει η οικογένεια και όποιον, όποιον βρίσκει την αφήνει. Και την άλλη την κατακρίνει που ερωτεύτηκε κάποιον ο οποίο δεν ήταν ερωτευμένο μαζί τη, που του έδωσε και την... είχε και την πρώτη τη ερωτική επαφή μαζί του και, με... και εξακολουθούσε να το θεωρεί φίλο τη ενώ δεν ήταν φίλο τη. Ξέρει, έχει και ανθρώπου οι οποίοι είναι λιγότερο ελκυστικοί, έχουν λιγότερε κατακτήσει και μπορεί ε, και λόγω χαμηλής αυτοεκτίμησης να αρκούνται με ψίχουλα. Δεν είναι για να τους κατακρίνουμε αυτό το πράγμα, είναι για να τους αγαπήσουν και για να τους βοηθήσουν. Λοιπόν, και δεν σε κατακρίνω κατα... ό,τι τις κατακρίνεις, λέω ότι το, 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 το παρατήρησα αυτό μέσα στα γραπτά σου. Τώρα, στο πανεπιστήμιο είχαμε γνω... είχα γνωρίσει μια κοπέλα που είχαμε γίνει πραγματικά αδερφές. Μια μέρα λοιπόν είχαμε πάει στα γενέθλια μιας φίλης μας και ο κολλητός μας μου εξομολογήθηκε ότι είναι ερωτευμένος μαζί μου. Εγώ είχα μείνει άναυδη καθώς δεν το περίμενα. Εκείνη όμως η φίλη μου φάνηκε ότι ζήλεψε. <coughs> δεν ξέρω γιατί, μήπως ζήλεψε επειδή τον ήθελε αυτή. Έπειτα με τον κολλητό δεν κρατήσαμε τη φιλία μας, απλώς ένα τυπικό γεια. Πέρα από αυτά, εγώ σαν κοπέλα που προσέχει τον εαυτό της, είναι λογικό να έχω κάποιες κατακτήσεις. Αυτή όμως δεν είχε τίποτα, και το έπαιζε ότι δεν την έννοιαζε. Δεν Έν έχει κάνει ένα που δεν τον νοιάζει αν δεν έχει κατακτήσει. Και εγώ τότε που ήμουν 15 ετών με που δεν είχα κατακτήσει. Αλλά δεν ζήλευα τι άλλε που είχαν. Έλεγα τι ωραία να έχω κι εγώ όπω είχαν οι άλλε. Πρόσφατα όμω έμαθα ότι πήγε και ολοκλήρωσε με ένα σαραντάρι που τη την έπεσε τυχαία και σε μένα δεν είχε πει τίποτα που με θεωρούσε η αδερφή τη. Και εγώ το έμαθα από μια φίλη μα, χωρί όμω να πω κάτι, και να την εκθέσω. Κρίμα η κοπέλα που είχε τόσο χαμηλή αυτοεκτίμηση και έκανε αυτό. Ώσπου μια εβδομάδα μου στέλνει μήνυμα αυτό ο φίλο τη, φίλη μου, και μου την έπεσε κανονικά. Μου εξήγησε ότι η φίλη μου του είχε μιλήσει για μένα και ότι αυτός την άφησε. Αμέσω τον έκανα μπλοκ και το είπα στη φίλη μου. Από τότε η φίλη μου δεν μου μιλάει συχνά και πραγματικά απογοητεύομαι. Καταλαβαίνω επειδή είμαι πιο εμφανισμένη κοπέλα. Χωρί να περηφανεύομαι, το λέω. Να έχω περι... Καταλαβαίνω επειδή είμαι πιο εμφανισμένη κοπέλα να έχω περισσότερα φλερτ, αλλά εγώ δεν φταίω σε κάτι που μου δείχνουν ενδιαφέροντα αγόρια των φίλο μου. Δεν κάνω κάτι για να προκαλώ. Επίση, με έχουν δει μόνο από φωτογραφίε στο Facebook, οι οποίε είναι αρκετά σεμνέ. Γιατί να υπάρχει τόσο, τόση ζήλια και ανταγωνισμό στι φιλίε. Πώ μπορώ να καταλάβω ποια φίλη είναι καλή, Στεναχωριέμαι πάρα πολύ που γίνεται αυτό. Σα ευχαριστώ για τον χρόνο που αφιερώσατε, που με αφιερώσατε και συγγνώμη για το μεγάλο κείμενο, απλώ ήθελα να τα βγάλω από μέσα μου. Συνεχίστε την καταπληκτική δουλειά σα με χτίμηση. Τώρα είμαι, είμαι σίγουρη ότι κάποια από αυτά τα σχόλια που σου έχω κάνει δεν σου έχουν αρέσει και απολογούμε που, που τα λέω έτσι όπω τα βλέπω, που μπορεί να είναι και λάθο έτσι όπω τα βλέπω, γιατί μόνο υποθέσει μπορώ να κάνω, δεν μπορώ να ξέρω σίγουρα. Λοιπόν, Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι όσο προβληματικό είναι το να μην είσαι ε, όμορφη, είναι εξίσου προβληματικό και το να είσαι όμορφη. Δηλαδή τα άκρα πάντοτε δημιουργούν θέματα. Δημιουργούν θέματα για να ζούμε σε μια κοινωνία ανθρώπων, η οποία δεν είναι άγγελοι και δεν είναι αγγελική, αγγελικά πλασμένη η κοινωνία μας. Ε, το καταλαβαίνω αυτό που λες ότι εσύ δεν κάνεις κάτι για να προκαλείς και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο οι φίλες σου παίρνουν από μόνες τους τις φωτογραφίες σου και δείχνουν το προφίλ σου στο Instagram, ή στο Facebook, στους φίλους τους. Τι στο καλό αν όντως από μόνες τους το κάνουν. Εκτός και αν οι άνδρες με τους οποίους πάνε και μπλέκουν είναι παίχτες, οι οποίοι γνωρίζουν μια κοπέλα... Όπω όπως την κοπέλα αυτή που ήταν στην άλλη πόλη που πήγες να δεις ή όπως αυτή τη φοιτήτρια σου τώρα που τη προσέγγισε αυτός ο Σαραντάρης. Βρίσκουν μια κοπέλα, τη θεωρούν εύκολη, ότι λόγω χαμηλής αυτοεκτίμησης θα τους δοθεί εύκολα και μετά χρησιμοποιούν αυτή την κοπέλα ως μέσον γνωριμίες για να γνωρίσουν και άλλες φίλες τις ωραιότερες, γιατί το έχουμε δει και αυτό να συμβαίνει. Μην νομίζετε, και αυτό το λέω για να το ακούσουμε όλες, μην νομίζετε ότι ένας που σας πλησιάζει ε, ξαφνικά και ζητάει από εσά σύνδεση, σχέση, σεξ, δεν ξέρω εγώ τι άλλο και ρωτάει και για τις φίλες σας ότι έχει καλούς σκοπούς. Εμένα μου είχε τύχει αυτό όταν ήμουν ελευθερή. Αν γνώριζα κάποιον και μου έλεγε ε, μ' αρέσει τάδε φίλη σου ή θέλω να γνωρίσω τη φίλη σου, του έλεγα αϊ στο κακό, αϊ στο καλό και δεν του ξαναμιλούσα. Και του έλεγα: Δεν καταλαβαίνω. Θε να με γνωρίσει εμένα για να έχει πρόσβαση στη φίλη μου. Αυτό δεν είναι καλό ούτε για μένα ούτε για τη φίλη μου. Σημαίνει ότι δεν είσαι εντάξει άνθρωπο. Ότι χρησιμοποιεί ε, τρόπου προσέγγιση ανθρώπων οι οποίοι δεν είναι αγνοί, δεν είναι καθαροί. Δηλαδή, μπορεί να μην φταίνει και οι κοπέλε ε, του στυλ να έδειξαν τι φωτογραφίε σου. Μπορεί αυτοί να τι προσέγγιζαν με στόχο Α, να γνωρίσω αυτή τη φοιτητριούλα και μετά αυτή θα έχει ωραία κομμάτια φίλε. Να, να, μέσω αυτή να γνωρίσω τι φίλε τη. Προσέχετε από αυτά τα αρπακτικά. Τώρα, ρωτά πώ μπορεί να καταλάβει ποια είναι η πραγματική φίλη. Πραγματική φίλη είναι αυτή που μπορεί να σου μιλάει ανοιχτά για όλα. Που μπορεί να σου μιλάει ανοιχτά για τον πόνο τη, για το φόβο τη, για τα κομπλεξιλίκια τη, για αυτά που τη στενοχωρούν και για αυτά που την πληγώνουν είσαι μόνο 21 χρονών. Είναι πιθανό να μην έχεις γνωρίσει ακόμη κάποια πραγματική φίλη. Για να, είσαι, για να βρεις όμως μια πραγματική φίλη, πρέπει και εσύ να είσαι καλή φίλη. Δεν λέω πως δεν είσαι καλή φίλη, αλλά λέω ότι μπορείς να γίνεις καλύτερη φίλη από ό,τι είσαι. Θέλω να δουλέψεις μέσα σου το κομμάτι του ότι εσύ είσαι γυναίκα από τι γυναίκε θέλει φιλία, η οποία φιλία είναι κάτι το πλατωνικό, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την εξωτερική εμφάνιση, με τον ερωτισμό και με την ελκυστικότητα. Άρα, μήπω και εσύ υποσυνείδητα επιλέγει να κάνει παρέα με κοπέλε οι οποίε νιώθουν μειονεκτικά απέναντί σου γιατί δεν έχουν παρόμοια εμφάνιση. Μήπω θα έπρεπε είτε να προσεγγίζεις κοπέλες με παρόμοια εμφάνιση, είτε να ξεπεράσεις μέσα σου το το θέμα του εγώ είμαι στην πρώτη κλάση και οι άλλες στη δεύτερη κλάση, αν όντω κάτι τέτοιο μέσα σου. Δηλαδή χρειάζεται και από εσένα πραγματική αγάπη προς τις φίλες σου, αποδοχή ε, και τη γνώμη που έχεις για τα τυχόν λάθη που κάνουν, να τους τη λε, αλλά να έχεις και εσύ τα αυτιά σου ανοιχτά να ακούς τη γνώμη που σου λένε για τα τυχόν λάθη που κάνεις εσύ στους φίλους μας, με τους φίλους μας μοιραζόμαστε και τις χαρές, μοιραζόμαστε και τις λύπες. Λέμε και μπράβο στο φίλο μας, αλλά λέμε και το παράπονό μας, του κάνουμε και μια παρατήρηση. Δεν ξέρω, διαστητικά τώρα στα λέω αυτά, ε, ε, όταν, ε, όταν, έκανα πρώτη ανάγνωση την επιστολή σου, ε, την είχα σκεφτεί διαφορετικά. Τώρα στη δεύτερη ανάγνωση κόλλησα πάνω σε εκείνα τα σημεία που κατακρίνεις τρόποντινά τις πρώην σου. Μπορεί να το κάνεις και επειδή είσαι πληγωμένη, επειδή σε έχουν προδώσει, επειδή σε έχουν αφήσει. Μπορεί να το κάνεις επειδή νιώθεις αδικημένη που σε έχουν απομακρύνει ε, λόγω συμπεριφορές των παιχτών ανδρών που είχαν στη ζωή τους. Δεν μπορώ να ξέρω. Έχεις την αγάπη μου, σου ξαναλέω αυτό το vlog δεν αποτελεί διάγνωση, δεν αποτελεί ψυχοθεραπεία. Είναι κάποιες απλές υποθέσεις που κάνω εδώ πέρα, οι οποίε μπορεί να είναι παντελώς λανθασμένες. Η γνώμη μου είναι να πας να συναντήσεις κάποιο ψυχολόγο από κοντά, να κάνεις κάποιες συναντήσεις και να συζητήσεις με τον ψυχολόγο όλα αυτά και να ζητήσει βοήθεια ώστε να καταλάβεις πού είναι το δικό σου κομμάτι σε αυτή την ιστορία, γιατί τους άλλους δεν μπορούμε να τους αλλάξουμε, μπορούμε μόνο να επιλέξουμε ανθρώπους που να είναι καταλληλότεροι φίλοι για μας, τον εαυτό μας όμως, άμα θέλουμε, μπορούμε να τον αλλάξουμε. Στην αγάπη μου και πολύ καλή επιτυχία στις σπουδές σου και στη ζωή σου. Γεια yeah.